Καλημέρα! Καλημέρα! Σας λείψαμε! Σας έλειψε αυτή εδώ η φατσουλά! Κάτι μου είπε ένα πουλάκι ότι σας έλειψε αυτή η φατσουλά! Σήμερα θα πούμε διάφορα πραγματάκια, θα κάνουμε διάφορα πραγματάκια. Πούμε που χαθήκαμε τόσο καιρό, διάφορα νέα μας. Θα κάνουμε έτσι διάφορα πραγματάκια. Για πες τους νέα! Τι νέα έχουμε! Από πότε έχουμε να κάνουμε βίντεο? Έχουμε να κάνουμε από τα Christmas. Τα χριστουγεννιάτικα, ε. Νομίζω πες ναι. Λοιπόν, για πες για αρχή, πού πάμε? Τα αμάξι μου για κταίο. Όλο κάτι για τα αμάξι μου που τρέχουμε. Μετά θα πάμε Media Strong να δούμε για κρεβάτι. Γιατί αυτό που έχουμε μας έχει πιάσει και τον δύο ημέσεις, αυχένας, χάλια γενικά, λυκάκι. Και κράζει το κρεβάτι μου. Πολύ καλό είναι το κρεβάτι σου, απλά είναι λίγο παλιό ρε παιδί μου. Α, πάμε να πάρουμε ένα καινούργιο, άμα βρούμε κάτι καλό. Και αν προλάβουμε, ελπίζω να μας καθυστερήσει το κταίο, πιστεύω να το έχουμε. Αυτά έτσι, έχουμε 2-3 πραγματάκια να κάνουμε και είπαμε να σας πάρουμε μαζί μας. Να μας δείτε, να σας δούμε. Είχα μερικά μηνυματάκια αυτό το καιρό έτσι, που χαθήκατε, θα ανεβούνε βίντεο, σταμάτησαν τα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Όντως. Ναι. Δεν μου το έχεις πει. Το είχα ξεχάσει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι γενικά αυτό το κανάλι άνοιξε πάρα πολύ πειραματικά. Όσοι δεν ξέρετε, εγώ έχω και άλλο κανάλι, του Pen and Game, που αυτό είναι το main, το βασικό. Και άνοιξε πολύ πειραματικά, έτσι, ήθελα να δείξω τη φάση με τη μετακόμιση κτλ. Μετά έπεσα λίγο σε ένα τέλμα το τι να δείξω. Δυστυχώς οι ζωές μας δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσες για να κάνουμε daily vlogging. Δηλαδή, ξυπνάμε, πίνουμε καφέ, τρώμε μεσημεριανό, φεύγει για δουλειά, κάθομαι στον υπολογιστή 10 ώρες για μοντάζ. Τι να σας δείξουμε από την καθημερινότητά μας, ξέρω κτλ. Επίσης, έπεσαν πάρα πολλές δουλειές αυτόν τον καιρό, δεν υπήρχε χρόνος. Είχα λίγο πέσει και λίγο ψυχολογικά έτσι με τις γιορτές, με αυτά και τα λοιπά, έτσι μου είχε πιάσει μια πεφταμάρα. Αυτό, τώρα το πόσο συχνά θα ανέβει και θα ανεβαίνουν βίντεο, δεν θα σας υποσχεθώ κάτι, ούτε στο πόσο συχνά, ούτε στο τι θα ανέβει. Γενικά έχω αρκετές... Τι? Και να γίνουμε Μάνος, να ανεβάζουμε μια φορά το χρόνο. Άμα να παίρνουμε και 2 εκατομμύρια views, παίρνει ο Μάνος, μια χαρά θα είμαι εγώ. Ναι, αυτό. Γενικά έχω αρκετές ιδεούλες, διάφορα πραγματάκια που θα ήθελα να κάνω σε αυτό το κανάλι για να κάνουμε με τη Φανούλα. Και μόνος μου και με τη Φανούλα. Εγώ έβαψα τα μαλλί μου. Να είναι νέα. Μπράβο, μαλλί. Το είδατε. Πείτε τη στα σχόλια από ότι είναι πολύ ωραίο. Για πες και πώς σε βρήκε ο χρόνος. Που δεν τη τα έχουμε πει. Όμως θα το πω αυτό. Μπήκε ένα μαχαίρι, έκατσα πάνω σε ένα μαχαίρι, στον ποπό μου. Και πόναγα πολύ. Σχόλασε τη δουλειά της, πέταξε τα μαχαίρια στο δίπλα κάτι. Η μαμά μου δεν το ξέρει, άμα το δει αυτό θα στενοχωρηθεί. Γεια σας κυρία Κατερίνα. Όλα καλά. Έχει θεραπευτεί, έχει χυλάρει. Τι θέλω να πω, ναι. Τα πετάει στο κάθισμα, κάθεται. Είχαν μπει κάπως στραβά. Κράου! Μου λέει, έρχεται, μου λέει, μαχαιρώθηκα. Τώρα πρωτοχρονιάτικα, αντί να σου πει καλή χρονιά, σου λέει, μαχαιρώθηκα. Τι σκέφτεσαι, μαχαιρώθηκα. Έτσι! Πώς μαχαιρώθηκες ρε φίλε? Και βάζαμε αλάτι για να το θρέψουμε, δεν πήγαινα στο νοσοκομείο και τσακωνόμασταν συνέχεια. Είχε μια πληγή τόση και μου λέει δεν πάω νοσοκομείο. Τι λέω αγάπη μου, πάμε μία να σε δούνε, να σε ράψουνε, να τελειώνουμε. Όχι μου λέει, θα βάλω αλάτι, βάλε μου αλάτι. Και έβαζε το σάικο αλάτι στην πληγή για να τέτοιο. Εγώ δεν το ευχαριστιόμουν καθόλου που της το βάζα εγώ. Καθόλου. Μιλάμε στεναχωριόμουν, είχε μαυρίσει η καρδιά μου που την έβλεπα. Έτσι να την πονάω. Τι άλλα. Εγώ ξεκίνησα box. Έχω ξεκινήσει 1-2 μήνες τώρα και πηγαίνω. Λίγο να αθληθώ γιατί έχω παχύνει πάρα πολύ. Σίγουρα κάποιο βιντεάκι θα γίνει, αλλά να γίνω λίγο καλύτερος, μην γίνω ξεφτυλά.
Τώρα αυτή τη βδομάδα είναι η πρώτη κοπάνα που έχω κάνει. Έχω κάνει δύο κοπάνες γιατί ήμουν λίγο άρρωστος, έτσι λίγο μπουκωμένος, δεν ξέρω να ακούγομαι κτλ. Βάρεσα και ένα 37,4. Ένας ξαδερφός μου έφτιαξε αυτή εδώ την καφετέρια. Είναι στο Μαρούσι και έχω αναλάβει το TikTok του. Ανεβάζουμε βιντεάκια εκεί πέρα, κάντε το follow. Και από εκεί πέρα μπορεί να σας κάνω κανένα βλογκάκι, κανένα backstage. Πώς τραβάω τα βιντεάκια, ίσως είναι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω. Αυτά. Πιο κοντά ήταν το δικό μου κταίο τελικά από το δικό σου. Ναι, σίγουρα. Όχι σίγουρα, ακούμε που σου λέω εγώ. Πού είναι ρε, το περάσαμε. Δεν ξέρω. Φτάσαμε και στο κταίο. Αφήσαμε το αυτοκίνητο. Θέλει, μας είπαν κανένα μισά ώρα 40 λεπτό και πάμε εδώ απέναντι που έχει κάτι καφετέριες να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ. Έχει ξεκινήσει να κάνει πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Ναι. Και γενικά δεν έκανε καθόλου χειμώνα, έτσι. Αυτό είναι λίγο κακό για τον πλανήτη που ζούμε, αλλά οκ. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γυρίσει, θα κάνει αναστροφή, γιατί εκεί που πάμε δεν το βλέπω. Πήγαμε για καφεδάκι. Λοιπόν, σταματήσαμε εδώ, πήραμε ένα καφεδάκι. Τη Φανούλα, τι πήρες στον δρόμο μέχρι να έρθουμε εδώ? Τι ροπ. Τι δυνατά, βρε. Τι ροπ. Πιο δυνατά. Τι ροπτα. Μου βάζει την πίστη κάθε φορά στο μοντάζ να της ανεβάζω τον ήχο. Μου ψιθυρίζει την τροπή της. Λοιπόν, καθόμαστε λίγο εδώ, πίνουμε καφεδάκι. Εγώ έκανα βλακεία, επειδή έχω το λαιμό μου και πήρα καπουτσίνο και τώρα δεν πίνεται με τέτοια ζέστη. Ναι, πήγα να του το πω, αλλά θα με έκραζε. Και τώρα να πιω τη σφανίσταρα, τα φρέντες φρες. Στα δίνει. Τι καλό κορίτσι που είναι, μωρέ. Πόση ώρα σου είπα αυτό το παιδί? 40 λεπτά, αλλά δεν το πιστεύω. Κι εγώ δεν το πιστεύω, άδειο ήταν, δεν είχε πιστεύω. Πιστεύω ότι σε χρόνο να κάνετε το έπιπαμε έτοιμο. Πίνουμε λίγο καφεδάκι, πάμε να το πάρουμε, εντάξει. Άρα συνεχίσουμε τις δουλειές μας. Λοιπόν, τελειώσαμε το κταίο. Επόμενη στάση είναι το πατρικό μου. Να πάρουμε κάποια πραγματάκια και να κάνουμε κάποιες διαδικασίες. Θα πάρουμε και το τραπέζι για τον μπακόνι. Όχι. Ναι. Όχι. Αφού μου τι υποσχέθηκες. Δεν σου υποσχέθηκα τίποτα τέτοιο. Είμαι ύπουλη. Είσαι ύπουλη. Λοιπόν, ήρθαμε τώρα στο πατρικό μου, εδώ πέρα το σπίτι. Έχουμε 2-3 πραγματάκια. Πρώτον, θα πάρουμε μερικά ρούχα που έχω αφήσει γενικά στους ντουλάπες μου εδώ πέρα. Δεύτερον, έβαλα σε αγγελία το κρεβάτι μου το παλιό. Άμα ενδιαφέρεται κάποιος να μου στείλει στο Instagram, γιατί δεν χρησιμοποιείται και είναι καλό κρεβάτι και πάει χαμένο που απλά κάθεται εδώ πέρα. Θα πάρω και μερικά σορτσάκια, Πάρω και σορτσάκια. Το λίγο καιρό πιστεύω θα τα χρειάζεσαι. Ναι, μωρέ, τώρα μπαίνει το τέτοιο, μπαίνει καλοκαίρι. Τι σερτάκια τέτοια χρειαζόμαστε εδώ πέρα, τη σερτ. QH, Unboxholics μόνο. Εντάξει, μην γεμίσει και ντουλάπα τώρα με ρούχα που δεν θα βάζω πολύ συχνά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μπλουζάκι σου πήρα. Έλα, δώσ' μου, μην τα βάλεις. Τελειώσει. Είναι η κάμερα, όχι τίποτα άλλο. Αλλιώς θα σου έλεγα. Κάτσε να πατήσω το ρεκ να κλείσει και να δεις πώς θα το βάλεις. Γελάει. Έλα, πάρτα. Πλάκα κάνω για να χωριστεί και καλά. Θέλουμε τίποτα άλλο. Τι άλλο θέλουμε? Το τραπέζι. Ποιο τραπέζι? Τη ροτόντα. Τι να την κάνουμε τη ροτόντα? Τη βάλουμε στο μπακόνι να κάνουμε κανένα τσιγαλάκι. Και... Να πίνουμε καφεδάκι το πλοί. Άντε για αυτά τα μαγουλάκια. Για πάμε μια κάτω στην αποθήκη. Να δούμε εδώ πέρα. Πάρουμε το τραπεζάκι που θέλει η Φανούλα μας η γλυκιά. Σε δεν φέρει ποτέ εδώ. Είναι ένα αχούρι αποθήκη. Γίνεται χαμός πραγματικά. Πόσα πράγματα υπάρχουν σε αυτήν την αποθήκη, ένας θεός ξέρει. Λοιπόν, έλα, αυτό δεν θέλουμε. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. Αυτό το τραπέζι, δεν έχει άλλο. Αυτό δεν τι είναι. Τραμπολίνο. Όταν έπαιζα μπάσκετ μικρός, είχα πάρει ένα τραμπολίνο γιατί είχα μάθει ότι βοηθάει να κάνεις καλύτερο άλμα. Λοιπόν, κλέψαμε από τη μάνα μου και τη ροτόντα της. Από την κάμερα εσύ. Η vlogger, η Θεοφανία. Η vlogger. Το πλάνο είναι έτσι. Οικογενειακά βάρη ονομάζονται αυτά, παιδιά. Οικογενειακά βάρη.
Τα κλειδιά του αυτοκινήτου τα έχεις. Ναι. Για πήγαινε να ανοίξεις. Έλα, καλό μου. Φύγει και αυτό εδώ η βλακεία. Τι είναι αυτά εκεί πέρα σπασμένα. Όντως. Δεν είμαι σίγουρος. Έλα. Έτοιμο αυτό. Πάμε να πάρουμε τα ρουχαλάκια και θα βγούμε. Παίρνει την κάμερα εδώ μου, γίνεσαι και σκηνοθέτης. Άντε, άντε, πολλά μας τα έχεις κάνει. Πω, όπου έχει πατήσει, ό,τι να είναι έχει κάνει. Δηλαδή, εντάξει, το focus δεν το βλέπεις. Το ότι είναι όλα καμένα δεν το βλέπεις. Και παίρνοντας και τα ρουχαλάκια, φύγαμε να πάμε στο σπίτι. Και βλέπουμε αν θα προλάβουμε, πιστεύεις, για να πάμε για τέτοιο. Όχι. Εγώ νομίζω το έχουμε. Θέλουμε να πάμε να κοιτάξουμε για κρεβάτι, αλλά δεν ξέρω να προλαβαίνουμε. Γιατί πρέπει να φύγει η Φανούλα για δουλειά. Γυρίσαμε εδώ πέρα σπίτι. Πάμε να βάλουμε το τραπεζάκι, μια γρήγορα και τα ρούχα και φεύγω εγώ. Για να πάω να πάρω τη μάνα μου από μια δουλειά που έχει πάει. Μου βάζει η Φανούλα τα ρούχα μου εκεί. Αυτό το δωμάτιο δεν το έχετε δει, ε. Έχω φτιάξει εδώ το δεύτερο δωμάτιο που είχαμε, το δεύτερο δωμάτιο μου, υπολογιστές και όλα τα πράγματά μου. Δεν σας το έχω δείξει αυτό. Αλλά το έχω δείξει στο Instagram, αν δεν με ακολουθείτε εκεί, ακολουθήστε με γιατί δείχνω και άλλα πράγματα και τα σωστά. Σωστά. Πάμε να βάλουμε μια και έξω το τραπεζάκι. Λοιπόν, και θα βγάλουμε και αυτό το τραπεζάκι εδώ. Θέλει λίγο καθαρισματάκι, Φανούλα. Και το μπαλκόνι. Ωραία. Σ' αρέσει. Και έλα εδώ, δες το. Σ' αρέσει, ματάκια μου. Ναι. Και εδώ θα πιούμε καφέ αύριο. Όσοι. Γιατί όσοι. Σε λίγες μέρες. Και γιατί το φέραμε σήμερα. Δεν θα πάμε σήμερα για το κρεβάτι, γιατί πρέπει να φύγει για δουλειά και πρέπει να πάω να πάρω τη μάνα μου που είναι σε κάτι δουλειές. Πείτε μας σχόλια άμα σας άρεσε αυτό το vlog και άμα θέλετε να δείτε κι άλλα και άμα σας λείψαμε. Και τα λέμε ίσως ένα επόμενο. Φιλάκια. Πες ένα φιλάκι. Φιλάκια.